Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίστε σε μια καινούργια εκπομπή του Energy. Μαζί κάθε Δευτέρα για μια ώρα θα βλέπουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Στο nstv.gr, κάθετος NSTV Live, θα μπορείτε να αφήνετε τα δικά σας σχόλια, τη δική σας ενέργεια, με το λογαριασμό σας στο Facebook. Εκπέμπουμε ζωντανά από το κανάλι της Νέας Σμύρνης, όπου έρχονται οι επόμενες ειδήσεις που θα δούμε παρέα. Το μικρόφωνο Ελπίδα Ρεβογέδο. Πολλές επιτυχίες σημείωσαν οι νεαροί αθλητές Jiu-Jitsu του Μήλωνα στον τουρνουά Acropolis International Jiu-Jitsu Open 2021, που διεξήχθη το διήμερο 11 και 12 Δεκεμβρίου στο Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο Διαγιάς στο Μαρούσι. Στον τουρνουά συμμετείχαν 15 αθλητές και αθλήτριες σε ηλικίες κατηγορίας 6, 8, 10, 14 ετών και κατέθεσαν συνολικά 14 μετάλλια, εκ των οποίων 4 χρυσά, 5 σημαίνα και 5 χάλκινα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στην προπονήτριά τους, Μαρία Νικολακάκη. Οι θελαιώδες άνεμοι που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας ξερίζωσαν δέντρο στη Νέα Σμύρνη και το έριξαν πάνω σε πολυκατοικία. Άμεσα, συνεργεία του Δήμου της Νέας Σμύρνης απομάκρυναν το δέντρο από την πολυκατοικία και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος κάτοικος, είτε περαστικός είτε της πολυκατοικίας. Την 7η συνεχόμενη νίκη της σημείωσε η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Μήλωνα στο εκτός έδρας παιχνίδι στοιχείο με αντίπαλο τον Βαόλ, με σκόρ 65-79 για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ο Μήλωνας ταξίδεψε στοιχείο χωρίς τον Ηλία Ανέστη, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με παθολογικά αίτια, στήσωμη η ομάδα του εύχεται ολόψυχα περαστικά και το αφιερώνει τη σπουδαία νίκη. Απόν επίσης και ο Νίκος Κόκαλης, που πολύ σύντομα επανέρχεται από τον τραυματισμό του και θα ενισχύσει σημαντικά την ομάδα. Η ομάδα του coach Καραγιάννη βρίσκεται μόνη πρώτη στη βαθμολογία μετά την ήττα της Δάφνης από το Κοροπή. Τη Δάφνη την οποία ο Μήλωνας αντιμετωπίζει Κυριακή 19-12 στις 5 στο κλειστό γήπεδο Κρυσός Πέρσης σε ένα ντέρμπι βγαλμένο από τα παλιά, αναμένοντας έντονη παρουσία των φίλων του συλλόγου. Μεγάλη μάχη έδωσε η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου στην έδρα της ΑΕΚ σε παιχνίδι για την 8η αγωνιστική της Pre-League. Ωστόσο δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα με 3-0. Οι κυτρινόμαυροι πήραν κεφάλι στο σκορ επικρατώντας το πρώτο σετ άνετα 25-16, ωστόσο τα επόμενα δύο οικιανέριθροι με τον Γιάννη Στυλιανού στο πάγκο εξάντλησαν μέχρι τέλους πιθανότητές τους. Το δεύτερο το έχασαν στην παράταση με 27-25, ενώ το τρίτο χρειάστηκε να πάει έως όντου τους 35 πόντους, για να το πάρει τελικά και αυτό η ομάδα του Άκη Χατζηγιαντονίου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του Μάντσεστερ, μετά τη διεξαγωγή μοριακών τεστ, τα κρούσματα ανάμεσα σε παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου επιβεβαιώθηκαν και οι θύνοντες του συλλόγου αποφάσισαν να κλείσουν για 24 ώρες το προπονητικό κέντρο στο Κάριγκτον για να αποφευχθεί επιπλέον διασπορά. Θυμίζουμε ότι στα τεστ μετά την αναμέτρηση με την Norwich, ποδοσφαιριστές και μέλη του προσωπικού του συλλόγου εντοπίστηκαν θετικοί στο κορονοϊό και λόγω αυτού αναβλήθηκε η ομαδική προπόνηση Κυριακής 12-12, ενώ τη Δευτέρα ουδής εμφανίστηκε για προπόνηση. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, η ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με την Premier League για την αναβολή της προσεχούς αναμέτρησης με την Brentford,
που είναι προγραμματισμένη για αύριο την Τρίτη 14 Δεκάτου. Το Αγγλικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο αναφέρει ότι όσοι βρεθούν θετικοί στο κορονοϊό παραμένουν σε καθεστώς κατοίκων περιορισμού για 10 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας, στην Ελλάδα σημειώθηκαν ιδιαίτερα μεγάλη ύψη βροχής στα υπηρωτικά, καθώς επίσης και ισχυρές χιονοπτώσεις στα ορεινά, με αποτέλεσμα να καταρριφθούν ρεκόρ 15 ετών στην ετήσια βροχόπτωση, καθώς επίσης ρεκόρ 17 ετών στην ημερήσια έκταση της χιονοκάλυψης στον ελλαδικό χώρο κατά τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, παρατηρεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συγκεκριμένα στον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό στα Θεοδόριανα Άρτας, το ετήσιο ύψος βροχής έως και την Κυριακή 12-12 έφτασε στα 3.425 χιλιοστά, μια που αποτελεί ρεκόρ ετήσιο ύψος βροχής 15 ετών στο δίκτυο των αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από το 2006, όπου λειτουργεί το δίκτυό του. Επίσης, έσπασε το ρεκόρ ετησίου ύψους βροχής και του ίδιου σταθμού από το 2009, όπου και ξεκίνησε η λειτουργία του. Το προηγούμενο ρεκόρ ετήσιου βροχόπτωσης είχε σημειωθεί στην περιοχή Ασκήφου των Χανίων το 2019, με ύψος 3.250 χιλιοστών. Παράλληλα, οι έντονες χιονοπτώσεις κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας κάλυψαν το μεγαλύτερο τμήμα των κεντρικών και βόρειων ορεινών της χώρας, όπως καταγράφηκαν από δορυφορικά δεδομένα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε σε 37 περιοχές της Ρωσίας 106 υποστηρικτές μιας ουκρανικής νεοζεστικής ομάδας νεολαίας που σχεδίαζε επιθέσεις και μαζικές δολοφονίες, προσθέτοντας ένα ακόμη μελανό σημείο σε ένα μακρύ κατάλογο πιθανών σημείων ανάφλεξης μεταξύ των δύο χωρών. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας δήλωσε ότι η ομάδα Maniacs Cult of Murder είχε συσταθεί από τον Ουκρανό τον Γιέγκορ Γκρανσνόφ, ηλικίας 21 ετών, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης και ο οποίος ενεργεί υπό την αιγίδα των υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας. Η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας SBU το διέψευσε αυτό, δηλώνοντας στο Reuters ότι δεν είχε κανένα ρόλο στην υπόθεση και ότι έχει επικεντρωθεί στην αντικατασκοπία στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Εκ μέρους της Ουκρανικής κυβέρνησης δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο. FSB στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δύο από τους συλληφθέντες σχεδίαζαν να επιτεθούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες έχει εξαπολύσει κατά του Κιέβου ένα μπαράζ εχθρικής ρητορικής, καθώς η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι δυτικές πρωτεύουσες έχουν γύρει φόβους για την αύξηση των ρωσικών στρατευμάτων κοντά στην Ουκρανία και την πιθανότητα εισβολής. Η Μόσχα αρνείται τους σχεδίαζε επίθεση και κατηγόρησε την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ ότι υποδαβλίζουν τις εντάσεις απαιτώντας διαβεβαιώσεις από την Βορειοανατολική Συμμαχία, που τελεί υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να μην εντάξει την Ουκρανία σε αυτήν. Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει ότι θεωρεί πως η Ρωσία ενδέχεται να σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει υποτιθέμενες προκλήσεις εκ μέρους της Ουκρανίας για να δικαιολογήσει στρατιωτική επίθεση. Η Ουκρανία κατηγόρησε τον περασμένο μήνα τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από ένα υποτιθέμενο σχέδιο πραξικοπήματος κατά του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κάτι που το Κρεμλίνο αρνήθηκε.
Νέα πρόταση για αύξηση 3% στη ΣΕΣΕΕ για το 2022 κατέθεσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας στη διάρκεια της διάσκεψης με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας συνεδρίασαν και αποφάσισαν να λήξει απεργία τα απόψε τα μεσάνυχτα. Κάποιες εταιρείες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ανοίξει τα πλάνα για πλοία τους που θα αποπλέψουν τα μεσάνυχτα. Οι ναυτεργάτες σε πρωινή τους ανακοίνωση ανέφεραν ότι δεν έλαβαν καμία αύξηση για τα έτη 2020 και 2021. Η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, η οποία συνήλθε σήμερα προκειμένου να εξετάσει και να εκτιμήσει την όλη κατάσταση από τις δύο συνεχόμενες 48 ώρες απεργιακές κινήσεις, με σκοπό και στόχο αφενός μεν την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αμφετέρου την επίλυση σειράς οξυμένων προβλημάτων του κλάδου. Όπως οι οργανικές συνθέσεις, η προστασία των ανέργων ναυτικών, ο επαναπαρατισμός των συναδέλφων μας, τα οξυμένα προβλήματα στο ΚΕΣΕΝ, το ΓΕΝΕ, στα σωστικά στην εκπαίδευση στο Μητρώο, αλλά και τα κοινωνικοασφαλιστικά μας δικαιώματα, το φορολογικό και την κατάρρευση όλων των αντεργατικών νόμων αποφάσισε τα ακόλουθα. Πρώτα απ' όλα, θεωρεί κύρια υποχρέωσή της να ευχαριστήσει τα πληρώματα των πλοίων και όλους τους ναυτεργάτες, οι οποίοι μαζικά, αγωνιστικά και δυναμικά ύψωσαν το ανάστημά τους, συσπηρώμενοι γύρω από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας μας για την επιτυχία της επεργειακής μας κινητοποίησης. Και επιβεβαίωσαν περίτρανα με τη στάση τους ότι δεν περνάνε οι όποιες μεθοδεύσεις και απειλές από όπου και αν προέρχονται. Ταυτόχρονα όμως, η Ομοσπονδία μας εφιστά την προσοχή στην εργοδοσία. Και ιδιαίτερα στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας και λοιπούς εργοδότες, ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε έστω για την παραμικρή απόκληση από τη συμφωνηθέντα. Για την όποια παραβίαση ή κατασκράτηση εν γέννη των όρων των συλλογικών μας συμβάσεων και του νόμου. Σε ό,τι αφορά την πιστή εφαρμογή τους, τα όρια και τις ώρες απασχόλησης, την πλήρη και έγκαιρη πληρωμή των δουλεμένων αποδοχών μας και ούτω καθεξής. Παράλληλα, καλούμε την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι οι ναυτεργάτες δεν σκύβουν το κεφάλι και ούτε ικανοποιούνται με κούφιες υποσχέσεις. Δηλώνουν ότι είναι πανέτοιμοι για νέους αγώνες όπου και αν χρειαστεί. Για την υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαίων και καυτών δικαιωμάτων τους. Πρέπει να κατανοήσουν οι κυβερνώντες ότι ο ναυτικός κόσμος δεν ζητά τίποτα νέο, αλλά απλά αγωνίζεται να διασώσει τα όσα του έχουν απομείνει από τα αλληλεπάλληλα χτυπήματα και τη διαχρονική αδιαφορία των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Εκατό ημέρες μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ, υπέρ από κάθε προσδοκία αλματώδης ανάπτυξη και μεθοδικές κινήσεις της κυβέρνησης, ανοίγουν το δρόμο και οι απαροχές που δεν ανακοινώθηκαν το Σεπτέμβριο. Μέρα με τη μέρα, κάθε εβδομάδα που ακολουθούσε τη ΔΕΘ, όλα τα νεότερα στοιχεία εδραιώνουν την άποψη πως η χώρα φαίνεται πέρασε με επιτυχία και αυτόν τον δύσκολο κάβο. Η εκρηκτική ανάπτυξη 13,7% στο τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Ελστάτ, δείχνει ότι όχι μόνο ως τώρα τουλάχιστον αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα, αλλά δημιουργεί και περιθώριο για έκτακτες παροχές τον Δεκέμβριο σε ευάλωτους. Ενώ στρώνει το έδαφος και για ανακοίνωση νέων μόρεμων φοροελαφρύνσεων και παροχών το 2022. Το ερώτημα που απασχολεί πολλούς στην κυβέρνηση και όχι πια μόνο στο οικονομικό επιτελείο είναι πώς ακόμη πιο ψηλά μπορεί να φτάσει τελικά η οικονομία το 2021 και το 2022. Ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει με ανάπτυξη 6,9% για φέτος, αλλά και αυτό ακόμη το πρωτοφανές ποσοστό φαντάζεται ξεπερασμένο, καθώς η οικονομία καλπάζει με 9,4% στα πρώτα τρίμηνα και ούτε με lockdown η χρονιά δεν μπορεί να κλείσει με ύφεση 0,5% στον Δέλτα τρίμηνο, για να πέσει κάτω από τα 7% η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη και η έξυπνη διαχείριση χρέους από το Υπουργείο Οικονομικών και το ΟΔΙΧ, με ανταλλαγές ακριβών ομολόγων του Δουνουτού και όχι μόνο, εξοικονομούν εκατοντάδες εκατομμύρια και λύνουν τα χέρια της κυβέρνησης για καλύτερη αξιοποίηση των ρευστών διαθέσιμων, συμβάλλοντας και στην αναζήτηση δημοσιονομικών περιθωρίων. Για φέτος το Ταμείο των Παροχών έχει κλείσει, αλλά για το 2022 διαμορφώνεται ακόμη.
Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι από τη φετινή ανάκαμψη μεγάλο μέρος θα αποδειχθεί διατηρήσιμο και επαναλαμβανόμενο το 2022 ή και το 2023 πιθανότατα. Αν και οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2022, όταν κλείνει το Ταμείο της Χρονιάς σύμφωνα με πληροφορίες του Business Stories, στο τραπέζι βρίσκονται η μείωση του έμφυα έως 8%, η μείωση εισφοράς αλληλεγγύης σε δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, το στεγαστικό πρόγραμμα για τους νέους που αφορά δωρεάν στέγη για ευάλωτα νοικοκυριά, η σταδιακή μείωση έως και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, από 650 ευρώ σε 325 ευρώ ετησίως για τομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Υπενθυμίστε ότι το τέλος επιτιδεύματος εφαρμόστηκε το 2011 ως κεφαλικός φόρος αναπηγγελματικό αφημί, όπως είχε τότε αποκαλύψει. Υποτίθεται ότι επιβλήθηκε για να κλείσουν τα αδρανή αφημί και να διευκολυνθεί ο έλεγχος κατά της φοροδιαφυγής. Τελικά μονιμοποιήθηκε, αποφέροντας έσοδα 480 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από 611.000 ασκούντες επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αν το εισόδημά τους είναι μικρό, μεσαίο ή μεγάλο. Ο νέος πρόεδρος του κινήματος αλλαγής μίλησε για μια μεγάλη μέρα και αναφέρθηκε στην ανάγκη να γυρίσει νέα σελίδα για το τόπο. «Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Φτάνοντας στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη για τη διαδικασία παραλαβής από το γραμματέα του κόμματος, Μανώλη Χριστοδουλάκη. «Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την παράταξη. Προχωράμε δυναμικά και να συγκροτήσουμε την κεντροαριστερά. Ο τόπος έχει ανάγκη μια ισχυρή φωνή προόδου, ρεαλισμού, μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατική φωνή. Ο στόχος μου είναι αυτό να προσφέρει το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη, διότι πρέπει και ο τόπος να αλλάξει σελίδα. Να πάμε σε μια εποχή όπου οι πολίτες να θεωρούν ότι τα κόμματα δίνουν λύσεις και όχι ότι είναι κλειστοί. Πελατειακοί μηχανισμοί που διχάζουν και δεν βοηθούν να πάει ο τόπος μπροστά. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και θα την ξεκινήσουμε από σήμερα, ώστε όλα τα θέματα να τα απαντήσουμε σωστά και με προοπτική». Με αφορμή δε τη συνάντησή του με τον γραμματέα του κόμματος, Μανώλη Χριστοδουλάκη, και τον Γενικό Διευθυντή Νίκο Σαλαγιάννη, θα στείλει εκ νέου μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και πολιτικής αυτονομίας, διευκρινίζοντας προς παροσπάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως ομοδάρχης και με τη στενή λογική αξιοποίηση των δικών του στελεχών και του αποκλεισμού των άλλων. Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, το όχημα οργάνωσης του κρίσιμου συνεδρίου του κόμματος γύρω το Μάη του δίνει δυνατότητα να διατάξει διαφορετικά τις δυνάμεις, τόσο στη Χαριλάου Τρικούπη, όσο και στις οργανώσεις ανά την Ελλάδα. Οι καλά γνωρίζοντες σημειώνουν για παράδειγμα ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η Επιτροπή Συνεδρίου, όπου κρίσιμο ρόλο θα έχουν δύο από τα κεντρικά στελέχη του επιτελείου, του Ανδρέα Σπυρόπουλο και ο Στέφανος Ξυλακάκης. Ο νέος αρχηγός έχει ήδη προειδεάσει για τις κινήσεις του όσον αφορά την ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ. Σε ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, η πρώτη του επαφή με την ιδιότητα του αρχηγού πλέον θα γίνει εκτός απροόπτου την Πέμπτη στην προσύνοδο του ΠΕΣ, όπου θα συμμετάσχουν ο νέος καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, ο Πέδρο Σάντσες και άλλοι κορυφαίοι παίκτες Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Την ίδια προσύνοδο θα καταγραφεί και το Ενσταντετέ με τον Αλέξη Τσίπρα που συμμετέχει στις συνεδριάσεις από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός ως παρατηρητής.
Με την επεισοδιακή νίκη του στο Αμπου Ντάμπι, ύστερα από μια εξίσου επεισοδιακή χρονιά, ο Max Verstappen κατέκτησε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο του στη Φόρμουλα 1. Η στέψη του εκκρεμεί, εφόσον η Mercedes προχώρησε με την προσβολή της τελικής κατάταξης στο Grand Prix του Αμπου Ντάμπι, υποστηρίζοντας μια διπλή ένσταση ενώπιον του Διεθνούς Αγωνιστικού Εφετείου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτων. Βέβαια, ακόμη και ο παδί του, Λουίς Χάμιλτον, δηλαδή του πιλότου που έγασε το πρωτάθλημα από τον Verstappen, δεν θα ήθελα να δουν τον φετινό τίτλο να απονέμεται από μια αίθουσα συνεδριάσεων στο Παρίσι, η οποία θα ανατρέψει ενδεχομένως το αποτέλεσμα του αγώνα στην πραγματική πίστα του Αμπου Ντάμπι. Από την πλευρά του, ο Max Verstappen είναι υπερβολικά απορροφημένος στους έξαλλους πανηγυρισμούς του για να προβληματιστεί από τις κινήσεις Mercedes. Εξάλλου, για μεγάλη μερίδα των φίλων της Φόρμουλα 1 σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην πατρίδα του, την Ολλανδία, ο Max είναι ο άνθρωπος που δικαιούται να γιορτάζει την είσοδό του στο πάνθεον των πρωταθλητών της Φόρμουλα 1. Αν μην τι άλλο, Verstappen είναι αυτός που έθεσε τέρμα στην σαρωτική κυριαρχία των οδηγών της Mercedes ύστερα από 8 συναπτά έτη. Αν και μόλις 24 ετών, ο Ολλανδός superstar της Red Bull Racing σταμάτησε την πορεία του Lewis Hamilton προς την κατάκτηση του 8ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ένα επίτευγμα που θα κατέρριπτε το ρεκόρ των 7 πρωταθλημάτων του Michael Schumacher. Ο Hamilton εξαιτίας του Verstappen είναι τώρα αναγκασμένος να περιμένει ως το τέλος της επόμενης σεζόν, προκειμένου να διαπιστώσει αν θα γίνει αυτός ο πρώτος πιλότος στην ιστορία του σπορ με 8 παγκόσμιους τίτλους. Ο Χάμιλτον των 7 τίτλων, των 103 νικών στην καριέρα του ως σήμερα, πρώτος με διαφορά 12 νικών από τον Σουμάχερ, ιτήθηκε εν τέλει από τον Max Verstappen. Ο Βρετανός Λουίς είναι σήμερα 36 ετών. Ο Max από τις κάτω χώρες είναι μόλις 24. Λίγο μεγαλύτερος από ό,τι ήταν ο Χάμιλτον το 2008, όταν κατακτούσε εκείνος τον πρώτο τίτλο στην Φόρμουλα 1 και πάλι με ένα θρίλερ στον τελευταίο αγώνα. Ο Max Verstappen είναι λοιπόν ο πρώτος Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, αλλά όχι και ο νεότερος παγκόσμιος στην ιστορία του σπορ, καθώς κατατάσσεται μόλις τέταρτος βάσει του ηλικιακού κριτηρίου. Προηγούνται ο Sebastian Vettel με 23 ετών, ο Lewis Hamilton 23 ετών και ο Fernando Alonso 24 ετών. Όμως ο Verstappen είναι ο νεότερος νικητής στην ιστορία του σπορ, αφού τερμάτισε πρώτος στο Ισπανικό Grand Prix το 2026. Τότε ήταν 18 ετών. Ο Max είναι επίσης ο νεότερος οδηγός αγώνων που έχει ξεκινήσει ποτέ σε αγώνα Φόρμουλα 1, καθώς ήταν μόλις 17 ετών όταν πήρε θέση στην εκκίνηση του Grand Prix της Αυστραλίας το 2015. Έκτοτε έχει συμμετάσχει σε 141 κούρσες Φόρμουλα 1, στις 13 εξ αυτών ξεκίνησε από την πρώτη θέση. Έχει κερδίσει συνολικά σε 20 αγώνες και έχει ανέβει στο βάθρο 61 φορές. Στη διάρκεια της 7ετούς καριέρας του στη Φόρμουλα 1, ο Max ήταν κατά κανόν ανώτερος του εκάστοτε συναθλητή του στην ίδια ομάδα, κάτι που αποτελεί ένα σχετικά αξιόπιστο δείκτη των ικανοτήτων του. Από όσο οδήγησαν στο ίδιο μονοθέσιο μαζί του, στην Toro Rosso ή στην Red Bull Racing, μόνο ο Αυστραλός Ντάνιελ Ρικάρντο αποδείχθηκε εφάμιλος ή και συχνά ανώτερος του Verstappen. Υπό μία έννοια, ο Max Verstappen είναι παιδί του αγωνιστικού σωλήνα. Ο πατέρας του είναι ο γιος Verstappen, ένας ταχύτατος φιλότος Φόρμουλα 1, ο οποίος όμως δεν είχε τα απαιτούμενα προσόντα, συμπεριλαμβανομένης και της τύχης, να κάνει πρωταθλητισμό ή και να κερδίσει έστω και έναν αγώνα. Η σταδιοδρομία του γιος Verstappen περιέλαβε 105 Grand Prix από το 1994 έως το 2003 για λογαριασμό της Benetton και 105 της Simtech, της Footwork, της Tyrell, της Stewart, της Arrows και της Minardi. Από τη σύντομη συνεργασία του με την Benetton, ο Verstappen αποκόμισε ένα πολύ ιδιαίτερο προνόμιο, τη στενή φιλία με τον Μιχάηλ Σουμάχερ. Έκαναν οικογενειακές διακοπές σε σημεία του πλανήτη όπου θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητοι, όπως παραδείγματος χάρη στην Νορβηγία, τη ΗΠΑ και αλλού. Η σύζυγος του γιος και η μητέρα του Max Verstappen, η Βελγίδα Σόφι Κούμπεν, ήταν η ίδια αγωνιζόμενη με διακρίσεις στα καρτ και δι σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, κάποτε έτρεξε με αντίπαλο τον μετέπειτα αγωνιστικό διευθυντή της Red Bull Racing και σε μεγάλο βαθμό μεντορά του γιου της, Christian Horner. Η Σοφία ανήκει σε αυτή τη γρήγορη οικογένεια, καθώς τόσο ο πατέρας όσο και ο αδελφός της συμμετέχουν σε αγώνες αυτοκινήτων. Με τέτοιες καταβολές θα ήταν απίθανο για τον μικρό Max να επιλέξει οποιοδήποτε άλλο σπορ. Γεννήθηκε το 1997 στην πόλη Χάσελτ του Βελγίου και σε ηλικία 6 ετών έτρεχε στα καρτ. Στα 8 του χρόνια έλαβε για πρώτη φορά μέρος στο πρωτάθλημα παιδών
το οποίο κυριολεκτικά σάρωσε κερδίζοντας όλους τους αγώνες της διοργάνωσης. Ο γιος Verstappen ήταν φυσικά ο πρώτος που διέκρινε το φυσικό ταλέντο του Max και αποφάσισε πως ό,τι δεν είχε πετύχει ο ίδιος θα το κατάφερνε ο γιος του. Με επιμονή, αυστηρή, ενίοτε σκληρή καθοδήγηση, ο γιος έφτιαξε τον πρωταθλητή Max. Τα επόμενα χρόνια ο Verstappen Jr. θα εξομολογούνταν ότι ο πατέρας του τον καταπίεζε, προκειμένου να σκληραγωγηθεί ψυχικά ώστε κάποτε στο μέλλον να αντέξει στο περιβάλλον του πιο ανελαίτου ανταγωνιστικού πρωταθλήματος του μηχανικίνητου κόσμου της Φόρμουλα 1. Και πράγματι, αφού πέρασε ταχύτατα από κάποιες προπαρασκευαστικές κατηγορίες μονοθεσίων, ο Max Verstappen απέσπασε την προσοχή του Dr. Helmut Marko του αδυσόπιτου εγκεφάλου της Red Bull. Ο Μάρκο διέκρινε αμέσως ότι ο Max ήταν ο εκλεκτός, ο ιδανικός πιλότος για να επαναφέρει την αυστριακή ομάδα στην κορυφή ύστερα από τις επιτυχίες που είχε με έναν άλλο νεαρό, τον Sebastian Vettel. Ο Max εντάχθηκε στην αρχικά συγχαρητική ομάδα της Red Bull, στην Toro Rosso, ακολουθώντας ακριβώς την πορεία εξέλιξης του Vettel. Το 2016, μετά από ένα χρόνο και 4 αγώνες, ο Μάρκο αποφάσισε ότι δεν είχε νόημα να περιμένει άλλο και κάλεσε τον Max στην πρώτη ομάδα. Εκείνος ανταποκρίθηκε αμέσως, κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα που συμμετείχε ως οδηγός πλέον της Red Bull Racing. Απίθανα γρήγορος και επιθετικός, αλλά και εξαιρετικά ικανός σε βρεγμένη πίστα, ο Max φάνηκε ότι μαθαίνει γρήγορα πώς να χαλιναγωγεί την ενστικτόδη ορμή του. Οι αντίπαλοι του έμαθαν εξίσου γρήγορα ότι με τον Verstappen καλό θα ήταν να μην παίζουν, διότι εκείνος δεν δίσταζε να τους κάνει τη ζωή δύσκολη, ιδιαίτερα όταν τύχαινε τα αυτοκίνητά τους να είναι για οποιοδήποτε λόγο πιο γρήγορα από το δικό του. Η συνήθειά του να κάνει ζιγζάκ στη φάση του φρεναρίσματος, καθιστώντας από επικίνδυνο έσω αδύνατο το προσπέρασμα, ανάγκασε την αρχή του σπορ να τροποποιήσει τους αγωνιστικούς κανονισμούς προκειμένου να εμποδίσει την καθιέρωση των επιλήψεων κινήσεων του Max. Όπως φάνηκε όμως, κανείς δεν στάθηκε ικανός να εμποδίσει τον Max Verstappen από το να γράψει ιστορία. Πήρε το τίτλο του 2021, αξιοποιώντας το έπαρκρο ότι την δουλειά εκατοντάδων εργαζομένων της Red Bull Racing με πρώτον τεχνικό γκουρού Adrian Newey. Στο παρασκήνιο, η ομάδα φρόντισε ώστε η προσωπική ζωή του Max να έχει την ιδανική ισορροπία. Γι' αυτό και όταν εκείνο ζήτησε να επιστρέψει στο Μονακό, προκειμένου να παραστεί στο πάρτι γενεθλίων του συντρόφου του και λυπηκέ, η Red Bull Racing φρόντισε ώστε να ταξιδέψει εκείνη στο Αμπουντάμπι. Έτσι, ο Max θα παρέμεινε συγκεντρωμένος και ξεκούραστος για το τελευταίο και πλέον χρήσιμο αγώνα της σεζόν. Η Κέλλη Πικέ είναι 33 χρονών, κόρη του παλαιού τρεις παγκόσμιου πρωταθλητή του Βραζιλιάνου Νέλσον Πικέ. Το γεγονός ότι η γοητευτική Κέλλη έφερε στον κόσμο το παιδί του Δανιήλ Κβιάτ, του Ρώσου πιλότου που εκπαραθυρώθηκε από τη Red Bull για χάρη του Max Verstappen, ουδόλως επηρέαζε τη σχέση αυτού και του παράξενου τριγώνου. Κάπως έτσι, όμως, ο 24χρονος Ολλανδός έφτασε να κοντάρει επί ίσες ώρες και εν τέλει να νικήσει στο ζωντανό θρύλο του σπορ τον Σερ Λουίς Χάμιλτον, γράφοντας τη δική του ιστορία, η οποία, όπως φαίνεται, θα έχει πολλά συναρπαστικά κεφάλαια ακόμη γραμμένα από το χέρι του Max Verstappen. Μπορείτε να αφήνετε τα δικά σας σχόλια στο nstv.gr κάτω του NSTV Live με τον λογαριασμό σας στο Facebook και τώρα θα δούμε μερικές ιστορίες πίσω από τα γνωστά χριστουγεννιάτικα γλυκά. Όπως παραδείγματος χάρη τα μελομακάρουνα, όπου η ετυμολογία της λέξης μέλι και μακαρόνι είναι ελληνική. Με το μακαρόνι να κατάγεται από τη λέξη μακαρονία, που ήταν νεκρόσιμο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου πρόσφεραν την μακαρία. Αλλιώς πίτα, στην οποία με την πάροδο του χρόνου προσθέθηκε μέλι και γι' αυτό ονομάστηκε μελομακάρονο.
Και αν αναρωτιέστε γιατί καθιερώθηκε ως χριστουγεννιάτικο γλυκό, η απάντηση βρίσκεται στο μέλι, που θεωρείται ήδη από την αρχαιότητα σύμβολο ευσοΐας και δημιουργίας. Ό,τι δηλαδή επιθυμούμε να μας φέρει και κάθε νέο έτος. Για τους κουραμπιέδες χρειάζεται καλής ποιότητας φρέσκο βούτυρο, πολλά αμύγδαλα και φυσικά άφθονη ζάχαρη άχνη. Κάποιοι προσθέτουν και ροδόνερο και επιπλέον άρωμα. Όσο για την ιστορία του, η λέξη κουραμπιές προέρχεται από την τουρκική λέξη κουραμπάι, που σημαίνει ξηρό μπισκότο. Έχει όμως αραβικές ρίζες. Στο ξηρό μπισκότο προσθέθηκαν αργότερα τα αμύγδαλα και η άχνη. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο γνωστό και αγαπημένο μας κουραμπιέ, που βάζουμε σπιατέλες σε επανωτές θρώσεις σαν χιονισμένο βουνό. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, η βασιλόπιτα συνδέεται με τον Μέγα Βασίλειο, επίσκοπο στη Κεσάρια της Καπαδοκίας. Όταν ο έπαρχος Καπαδοκίας επιχείρησε να καταλάβει και να λελετήσει την Κεσάρια, ο Μέγας Βασιλείος ζήτησε από τους πλούσιους της πόλης να μαζέψουν ό,τι χρυσαφικά μπορούσαν και να τα παραδώσουν ως λύτρα. Ωστόσο, ο έπαρχος υποχώρησε και προκειμένου ο Μέγας Βασίλειος να επιστρέψει τα τιμαλφή στους δικαιούχους, αγνοώντας σε ποιον ανήκει τι, έδωσε εντολή να παρασκευαστούν μικροί άρτοι, εντός των οποίων τοποθέτησε από ένα νόμισμα και τα διενή με στους κατοίκους. Οι δίπλες συμβολίζουν τα σπάργανο του Χριστού και όπως το μελομακάρονα, το μέλι συμβολίζει την ευζοία και τη δημιουργία. Όσον αφορά το χρυσόστομο, φτιάχνεται με τα βασικά υλικά του ψωμιού και η ιδιαιτερότητά του βρίσκεται στη διακόσμησή του, που περιλαμβάνει ένα σταυρό από ζυμάρι στην κορυφή και ίσως και κάποια άλλα σχέδια από ζυμάρι. Από τόπο σε τόπο η παράδοση που σχετίζεται με το χρυστόψωμο διαφέρει, αλλά είναι κοινό σημείο ότι δεν κόβεται με μαχαίρι, αλλά με το χέρι.
Την απομάκρυνση του Στάθη Παναγιωτόπουλου από το Ράδιο Ερβίλα θα ανακοινώσει στις 8 Αντώνης Κανάκης, στον απόϊχο των διαδικτυακών αποκαλύψεων ότι εκ των συμπαρουσιαστών της εκπομπής φέρεται να έχει αναρτήσει βίντεο και φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο σε γνωστή ιστοσελίδα πορνογραφίας με πρωταγωνίστρια πρώην σύντροφό του χωρίς την συγκατάθεσή της. Όπως αναφέρει η δημοσίευση που ξεκίνησε στο Instagram από τον ακτιβιστή Ηλία Γκιόνι και αναπαράχθηκε στο Twitter από τον χρήστη Γκέι Καγκουρό, ο παρουσιαστής και η κοπέλα γνωρίστηκαν στην Αλόνισο, όπου ο Στάθης Παναγιωτόπουλος διατηρεί εξοχική κατοικία. Αφού χώρισαν, ο δημοσιογράφος προχώρησε στην δημοσίευση τριών βίντεο και 300 φωτογραφιών της, χωρίς την έγκρισή της, σε διάφορες σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Αν και η ίδια του ζήτησε πολλάκι να κατεβάσει το υλικό, δεν το έκανε. Αφού κινήθηκε νομικά και κατέθεσε μήνυση εναντίον του, εκείνος προσπάθησε να την προσεγγίσει ξανά, ζητώντας της όχι μόνο να τον συγχωρέσει, αλλά και να τον παντρευτεί. Λίγες ημέρες μετά, και αφού εκείνη δέχτηκε να τα βρουν εξωδικαστικά, ανέτρεψε την πρότασή του και της είπε πως σκοπεύει να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα, κόβοντας κατά αυτόν τον τρόπο κάθε επικοινωνία μαζί της. Η κοπέλα γνώριζε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο από την εκπομπή Ράδιο Ρεβίλα το καλοκαίρι του 2016 σε διακοπές στην Αλόνισο, που ο ίδιος έχει κατοικία και δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Ύστερα από μια τυχαία συνάντηση, εκείνος την προσέγγισε ερωτικά, με αποτέλεσμα να συνάψει σχέση μαζί του, η οποία κράτησε 2 χρόνια. Έπειτα το χωρισμό του, ένα φιλικό πρόσωπο ενημέρωσε την κοπέλα ότι σε πορνογραφικό site βρήκε ένα βίντεο με εκείνη. Έπειτα έψαξε σε αυτό και άλλα site παρόμοιου περιεχομένου με βάση το τίτλο του βίντεο και το username του χρήστη, και ανακάλυψε ότι υπάρχουν 3 βίντεο δικά της με το συγκεκριμένο άτομο και πληθώρα φωτογραφιών περίπου 300. Το ένα βίντεο έχει πάνω από 99.300 προβολές. Ήταν προφανές ότι τα κανάλια και όλο αυτό το υλικό έχει ανέβει από τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, καθώς ήταν ο μόνος που το είχε στην κατοχή του. Αμέσως έγινε μήνυση σχετική και επίσης, ενώ είχε καταθέσει μήνυση και εκείνος ήταν σε νέα σχέση, ανέβασε και άλλο βίντεο με την κοπέλα. Αμέσως έγινε καταγγελία στην αστυνομία και κινήθηκε διαδικασία αυτοφόρου, του οποίου απέφυγε τη σύλληψη, καθώς την περίοδο εκείνη ήταν στην Αλόνισο. Μετά από αυτό και έχοντας γνώση την κατηγορία εις βάρος του, δεν κατέβασε κανένα από τα βίντεο. Όλο το υλικό κατέβηκε ύστερα από το αίτημα της καταγγέλουσας στις συγκεκριμένες σελίδες. Επιπλέον σε ένα άλλο blog που είχε προφίλ, συνέχιζε να ανεβάζει πορνογραφικό υλικό από άλλες γυναίκες, το οποίο υπάρχει έως και σήμερα. Ύστερα από έναν χρόνο μετά τη μήνυση, επικοινώνησε μαζί της, εκμεταλλευόμενος την αγάπη της προς το πρόσωπό του, την άσχημη ψυχική κατάσταση που βρισκόταν και ζητούσε να τον συγχωρέσει και να αποσύρει τη μήνυση εις βάρος του. Εκείνη αποφάσισε να του δώσει μια ευκαιρία και να τα βρουν εξωδικαστικά. Ο ίδιος μάλιστα προσποιούνταν ότι νοιάζεται και ότι θέλει να τη βοηθήσει να βρει δουλειά και ότι θα κάλυπτε τα δικαστικά της έξοδα, μέχρι που της δήλωσε ότι ήθελε και να την παντρευτεί. Εν τέλει, σε μια διαζώζη συνάντηση, εκείνος είπε ότι θα παντρευτεί μια κοπέλα που γνώρισε πριν από 15 ημέρες και δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί της και ούτε να τα βρουν εξωδικαστικά σε μια υπόθεση που εκείνος ήταν κατηγορούμενος. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, δηλώνοντας ότι έκανε επέμβαση και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Πράγμα που δεν ήταν αλήθεια, καθώς 3 μέρες πριν τη δίκη ταξίδεψε και κυκλοφορούσε δημόσια στο νησί με το μηχανάκι του. Τώρα έχει οριστεί νέα δικάσιμος για τον Φεβρουάριο του 2022 και το θύμα ευελπιστεί να βρει έστω και λίγη δικαίωση από τη δικαιοσύνη, αν και όλο αυτό την έχει καταστρέψει ψυχολογικά, επηρεάζοντας διάφορους τομείς της ζωής της και καθημερινότητάς της, ενώ εδώ και 3 χρόνια ο δράστης προστατεύεται και συνεχίζει κανονικά τη ζωή του.
Κυρίες και κύριοι, μια ακόμη εκπομπή του Energy βρέθηκε στο τέλος της. Στην παρέσθηση ήταν Ελπίδα Ρεβογίδου. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.